στον αύριο χώρο της Βίλας Κούνδουρου, στην οποία φιλοξενείται η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χανίων και στην οποία πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση δράσεις με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, άγνωστοι είχαν πετάξει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Στη διάρκεια επιχείρησης, άνδρες της ομάδας Δίας βρήκαν περί τα 40 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης σε μια συσκευασία, την οποία πέταξαν οι κάτοχοι της σε μια προσπάθεια να διαφύγουν της σύλληψης. Ότι σου λέω ότι μαζεύονται. Εγώ βγαίνω από εδώ και πηγαίνω για περπάτημα και συνέχεια είναι γεμάτο κόσμο εκεί, διάφοροι μαύροι, ξέρεις, από τους διάφορους που διανεύουν στους δρόμους, πάνε και μαζεύονται εκεί και κάνουν τις ανταλλαγές. Τώρα για ναρκωτικά και τέτοια δεν έχω πάρει το μάτι μου τίποτα εγώ, αλλά από ό,τι λένε άλλοι το έχουν δει. Κάτοικοι της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου καταγγέλουν ότι στο πάρκο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Βίλα Κούνδουρου γίνονται παράνομα αλυσβερίσια και καταγράφονται παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ένοικοι των πολυκατοικιών, των οποίων τα σπίτια έχουν οπτική επαφή με το πάρκο δίπλα από την Βίλα Κούνδουρου, έχουν γίνει πολλές φορές μάρτυρες παράνομων συναλλαγών. Από ό,τι ακούω από γειτόνους που έχουν επαφή και βλέπουν, γίνονται διάφορα. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Ότι χρειάζεται να είναι καθαρό και περιποιημένο. Εγώ θυμάμαι μια φορά τα παιδιά μας και ήταν πάρκο για παιδική χαρά για τα παιδιά. Τώρα είναι χαρά για τους σκύλους είναι τώρα. Μόνο και μόνο που υπάρχουν τόσοι άστεγοι οι οποίοι κοιμούνται έξω, τόσα ερείπια σπίτια τα οποία μένουν μέσα. Είναι λογικό και είναι και ακόμα χειρότερο γιατί σε τέτοια πάρκα παίζουν και παιδάκια. Θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Θέλει επίβλεψη, θέλει φύλακα, θέλει κάποιον, θέλει. Ναι. Αν και φωτισμένο το πάρκο, τις νυχτερινές ώρες γίνεται απροσπέλαστο, κυρίως για γυναίκες. Έχουν γίνει και άλλες σκηνικά, δηλαδή όχι μόνο από αυτό. Έχουν γίνει και παρενοχλήσεις από γυναίκες στο συγκεκριμένο πάρκο, στο οποίο σκεφτείτε ότι οι μεγαλύτεροι ανθρώποι που όταν έρχομαι εγώ με το σκύλο έρχεται και μου λέει θα περιμένω εδώ μαζί σου μέχρι να φύγεις. Δεν θα είσαι μόνη στο πάρκο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κίνδυνοι παραμονεύουν ακόμη και για παιδιά που κάποτε έπαιζαν αμέριμνα στο μοναδικό πάρκο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Πάλι ένας άλλος κυριούλης ήταν εδώ, παίζαν τα παιδάκια και έκανε διάφορες χειρονομίες και πράξεις παραπίσω. Πήγε ο φίλος μου, τον έπιασε και του λέει φύγε από εδώ. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που μας ενοχλούν, νομίζω είναι πολλά άλλα. Δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι, όχι. Βραδινές ώρες, ας πούμε, περνάτε από εδώ? Όχι, ποτέ. Η μικροποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε έξω από την Βίλα Κούνδουρου δεν ήταν η μοναδική που κατασχέθηκε χθες στα Χανιά. Σε οργανωμένους αστυνομικούς ελέγχους σε 298 άτομα και σε 192 οχήματα έγιναν 2 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 161 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 385 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.